Ο εκπρόσωπο τώρα του κυβερνώντο κόμματο, κυρίε και κύριοι, ο έκανε νέε δηλώσει. Μαρία Ζαχαράκη ήθελε να δηλώσει την αντίδρασή του για την μετατροπή ενό Οθωμανικού κτηρίου σε μουσική ακαδημία στην Ρόδο. Ε, βέβαια, δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονό ότι φαίνεται να είναι λίγο επιλεκτική η αντίδρασή του. Μην ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι έχουν μετατρέψει πριν από λίγο καιρό, μάλιστα, την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Ναι, πολύ σωστά μήνα. Παρ' όλα αυτά όμως ο εκπρόσωπος του κυβερνότος κόμματο βρήκε ευκαιρία σήμερα με αφορμή αυτό το Οθωμανικό Μνημείο να επιτεθεί κατά της Ελλάδας χαρακτηρίζοντας την νέο και βάρβαρη. Ε, τι είπε λοιπόν, υπάρχει μια απόφαση ε, να μετατραπεί ένα Οθωμανικό Μνημείο στη Ρόδο το Μουρά Τρέις Κουλιέ σε Μουσική Ακαδημία. Ο Μέρτσελίκ λοιπόν καταδίκασε την Ελλάδα, τη χαρακτήρισε βάρβαρη που θα πρέπει μάλιστα να ντρέπεται, είπε, επειδή ευτελ την Οθωμανική κληρονομιά. Η συστηματική πολιτική, αναφέρει, του αποχαρακτηρισμού Οθωμανικών τουρκικών αντικειμένων αποτελεί ασέβεια προ την πολιτιστική κληρονομιά τη ανθρωπότητα. Έτσι, είπε ο Τσελίκ, ότι θα πρέπει να ντρέπεται η Ελλάδα για τι πρακτικέ αυτέ που αποσκοπούν στον εξευτελισμό των μνημείων μα. Προέβη παράλληλα και σε μία αντιπαραβολή για τον τρόπο που η Τουρκία αντιμετωπίζει εδώ τι Ορθόδοξε Εκκλησίε, επειδή μέσα σε σε Αυτό το μνημείο υπάρχει και τζαμί. Είπε λοιπόν ότι εμεί τι Ορθόδοξε Εκκλησίε τι αποκαταστούμε και τι ανοίγουμε για προσκύνημα ενώ από την άλλη η Ελλάδα δείχνει μια βάρβαρη προσέγγιση και επιτίθεται βάναυσα στην πολιτιστική μα κληρονομιά. Αυτή λοιπόν ήταν η δήλωση σήμερα, η σκληρή δήλωση απέναντι στην Ελλάδα το εκπροσώπο του εκπροσώπου του κυβερνώντο κόμματο με αφορμή ναι. ένα μνημείο στη Ρόδο. Και να μην ξεχνάμε επίση, Μαρία, την αντίδραση όλου του κόσμου όταν η Τουρκία μετέταξε την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Σε ευχαριστώ πολύ.